Με μια σκληρή ανάρτηση απάντησε ο Γρηγόρης Πετράκος στον συναδερφό του Πάνο μου για την κίνηση του Πάνο Κιάμου να διατυμπανήσει πως το κέντρο διασκέδασης Ποσειδώνιο Music Hall στο οποίο και θα συνεχίσει να εμφανίζεται θα είναι το πρώτο COVID-free μαγαζί. Ο επιχειρηματίας που έχει το Ποσειδόνιο Βασίλη Κοντόπουλο πήρε την απόφαση να δέχεται μόνο εμβολιασμένου θαμώνε και να πετάει έξω όσου δεν είναι. Όπω αναφέρει στην ανάρτησή του, αγαπητέ πάνω άμο, είμαι ένα συναδελφό σου μικρότερη εμπορική εμβέλεια. Έχεις κάνει πολλές επιτυχίες και προφανώς έχεις δουλέψει σκληρά, γι' αυτό και το αξίζεις. Και φτάνουμε στο σήμερα. Είδα αυτό το βίντεο που ανέβασε σχετικά με τις επικείμενες εμφανίσεις σου στο Ποσειδόνιο και δεν πίστευα στα μάτια και τα αυτιά μου όταν το είδα. Καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε να δουλέψουμε πολλούς μήνες. Όμως, Πιστεύω πω πέσατε σε ένα τεράστιο ατόπιμα χωρί να είναι αυτή η πρόθεσή σα. Μίλησε για το πρώτο COVID-free μαγαζί και είπε ότι δεν παίζει με τη δημόσια υγεία. Καταλαβαίνει, αγαπητέ φίλε, τι σημαίνει το τάχα μου COVID-free μαγαζί που σα πούλησε η αγαπημένη μα κυβέρνηση. Σημαίνει διαχωρισμό των ανθρώπων βάσει ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σημαίνει apartheid. Σε παρακαλώ με ειλικρίνεια και ταπεινότητα. Συζητήστε ξανά με την επιχείρηση και αναθεωρήστε τη στάση σα. Παίζει με την ελευθερία, παίζει με την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, παίζει με τι ανθρώπινε διακρίσει. Αυτός που δεν έχει κάνει τον πόλη συμπαθέσταται πάνω δεν είναι μολυσμένος. Θέλεις να ζήσεις σε ένα κόσμο που σου ζητάει να σκανάρεις το QR code σου, λες και είσαι προϊόν σε σούπερ μάρκετ για να κάτσεις να φας ένα ταβερνάκι. Εμείς να δεις, οι λιγότερο οικονομικά επιτυχημένοι, χρειαζόμαστε πολύ να δουλέψουμε, όχι όμως έτσι. Οι μουσικοί που δουλεύουν μαζί σου θα αναγκαστούν να κάνουν τον πόλη προκειμένου να πάρουν μεροκάματο. Αν κάποιο από αυτού του νέου ηλικία μουσικού πάθει κάτι, πώ θα αισθανθεί που θα τον έχει εσύ υποχρεώσει να κάνει κάτι που δεν ήθελε. Είμαι σίγουρο ότι σε έπεισαν πω αυτό που είπε είναι για το καλό του συνόλου. Η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν όταν κάποιοι φόρεσαν ένα αστέρι στο μπράτσο κάποιων άλλων για να ξεχωρίζουν το καθαρό από το βρώμικο αίμα. Ήταν η αρχή μια γενοκτονία, η αρχή ενό παγκόσμιου πολέμου. Αυτό ζούμε και τώρα μη γίνει στο δεκανίκι τους. Εκείνοι δεν μπορούν να υποχρεώσουν ακόμα τον κόσμο να κάνει μια ιατρική πράξη με το ζόρι. Γι' αυτό βάζουν εσένα. Ζήτα μια συγνώμη και πες ότι το ξανασκέφτηκες. Όλοι θα σε συγχωρήσουν.